Προημιτελική φάση σαν τελικό. Αυτή ήταν η ρεβάντ με τον Πάοκα για τον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι, ωστόσο, έμειναν εκτό συνέχεια στο κυπελό Ελλάδα και κατά συνέπεια εκτό στόχων, αφού στο πράσινο στρατόπεδο είχαν επικεντρωθεί σε αυτή τη διοργάνωση. Ο Γιώργο Δόνη τόνισε πω υπάρχει στενοχώρια, αλλά όχι απογοήτευση από τον αποκλεισμό, λέγοντα όμω ότι η ομάδα είναι σε καλό επίπεδο. Όχι, δεν υπάρχει απογοήτευση. Ε, μπορεί να υπάρχει στεναχώρια όπω σε, σε, κάθε παιχνίδι, αλλά είναι είναι πολύ σημαντικό οι, οι παίχτε αυτοί να αναπηχθούν σωστά, να αποκτήσουν πιο σκληρή προσωπικότητα, με συνέπεια να αποκτήσει μεγαλύτερη προσωπικότητα η ομάδα. Ο κόσμο μετά το τέλο του αγώνα χειροκρότησε την ομάδα παρά τον αποκλεισμό και αυτό δείχνει πολλά. Ο Γιάννη Αλεφούζο, ωστόσο, συνεχίζει να βρίσκεται στο στόχαστρο των οπαδών του Παναθηναϊκού και στο πλαίσιο του αγώνα με τον ΠΑΟΚ υπήρξαν εκ νέου αντιδράσει με επιθέσει εναντίον του ιδιοκτήτη τη Πράσινη ΠΑΕ. Πιο συγκεκριμένα, λίγη ώρα πριν ξεκινήσει ο αγώνας για το κύπελο Ελλάδας, μια μηχανοκίνητη πορεία έφτασε μέχρι τα γραφεία του Τριφιλίου και πέταξε μπουγές, γράφοντα και συνθήματα στους τείχους, ενώ η κινητοποίηση συνεχίστηκε και στο ΑΚΑ. Εκεί οι οργανωμένοι οπαδοί της ομάδας ανέβασαν ευριστικά πανό κατά του Αλαφούζου, ενώ σήκωσαν και καρτελάκια που έφεραν το πρόσωπό του, έχοντας το σήμα του απογορευτικού για τη συνέχιση τη δράση στην πράσινη ΠαΕ. Στο μεταξύ, όπως είπαμε, η πρόκριση μπορεί να χάθηκε. Ωστόσο, ο στόχος του Παναθηναϊκού από εδώ και πέρα είναι η τρίτη θέση στα play -off. Για εμάς ήταν πάρα πολύ σημαντική η παρουσία του κόσμου. Απόψε οι οπαδοί ήταν κοντά μας και μα στήριξαν παρά τις δυσκολίες. Μας δίνουν όθηση και θα μας βοηθήσουν στα play-offs που στόχος μας είναι η τρίτη θέση.